Ο ελληνικός λαός δεν δέχεται να του κουνά το δάχτυλο. Δεν δέχεται να τον απειλούν ότι θα του κλείσουν τις τράπεζες. Ξέρετε, θα μπορούσαμε να πάρουμε κι άλλα μέτρα. Αν ασκούσαμε βέτο σαν κυβέρνηση σε οποιαδήποτε απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαμε να είχαμε μπλοκάρει κάθε αποφάσεις. Προσπαθήσαμε με πρώτο τον Πρωθυπουργό να βρούμε συμβασική λύση. Να ξέρουν όμως ότι αν το πάρουν στο άγριο και αν πάνε να εκβιάσουν τον ελληνικό λαό, θα μας βρουν όλους μαζί ενωμένους. Θα μας βρουν ενωμένους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες απέναντι στην προσπάθεια να καθοδηγήσουν σε ένα δημοψήφισμα στο οποίο θα παραδοθεί η χώρα. Είναι οι τελευταίες ώρες της πατρίδας μας. Οι τελευταίες ώρες που θα πρέπει όλοι να ενωθούμε. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός μίλησε με την πρόεδρο Μέρκελ και τον πρόεδρο Ολάντ και τους είπε ότι εδώ και 4 αιώνες αυτόν τον τόπο υπάρχει δημοκρατία. Και αυτή τη δημοκρατία δεν μπορεί κανείς να την εκβιάσει. Επί 23 αιώνες σε αυτόν εδώ τον τόπο όποιος τόλμησε να απειλήσει το έθνος και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων έχασε. Θα χάσουν και αυτοί λοιπόν. Ενωμένοι θα προχωρήσουμε στο αύριο προκειμένου να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Η Ελλάδα δεν γονατίζει, η Ελλάδα δεν παραδίδεται. Ενώνονται οι Έλληνες και νικούν.